Λοιπόν, με την παρουσίαση των δύο βιβλίων. Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο βιβλίο του CQB, βλέποντας ένα βίντεο. Σε πόλεις από 100.000 κατοίκους, ναι και πάνω. Δηλαδή πόλεις μεγάλες, όχι χωριά ελληνισμούς. Και το υπόλοιπο 45,5% που είναι σε μη αστικές περιοχές αφορά κυρίως τριτοκοσμικές χώρες, χώρες της Ασίας κλπ. Το πεδίο της μάχης δεν είναι πλέον τα βουνά και, ή μάλλον δεν είναι μόνο τα βουνά και τα κυκλάδες και οι κάμποι, είναι ο αστικός ιστός κάθε χώρας. Και αυτό φαίνεται. Εδώ είναι η πόλη Όμς, ή έμεσα στα ελληνικά, ελληνική πόλη, είχε ιδρυθεί από Έλληνες στη Συρία, 2011 φωτογραφία, 2014. Το αποτέλεσμα, βλέπετε, η πόλη δεν έπαψε να υπάρχει, απλώς τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να καταληφθεί από στρατεύματα. Όλα τα κτίρια, όλα τα μπάζα, όλα τα ρήπια γίνανε θέσεις μάχης. Επίσης, το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως γνωρίζουμε στη χώρα μας, αργά και γρήγορα θα αξιοποιηθούν οι υδρογονάνθρακες που έχουν βρεθεί και θα δημιουργηθούν πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου. Θα αποτελέσουν και αυτές πιθανότατα έναν τομέα στον οποίο σταδιακά θα αρχίσει να δραστηριοποιούνται οι ένοπλες δυνάμεις. Όχι μόνο το ναυτικό, αλλά πιθανότατα και το άντλησης του στρατού ξηράς. Η εκπαίδευση λοιπόν στους κατοικημένους τόπους, στον αγώνα στους κατοικημένους τόπους, όπως έχει δομηθεί το βιβλίο μας, αποτελείται από τρία μέρη. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για την ατομική τακτική, την τακτική ομάδος, όπως είπαμε πιο πριν, και στο τέλος μιλάμε για τις τακτικές μεγαλύτερων κλιμακίων. Στην ατομική τακτική περιλαμβάνουμε τον εξοπλισμό του μαχητή, τον χειρισμό του οπλισμού του, κύριου και δευτερεύοντος, εννοούμε πιστόλι, τις αρχές κόπευσης με κάθε είδους όπλου, τις διάφορες θέσεις βάλλοντος και πώς μπορούμε να εκτελέσουμε βολές με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια. Συνεχίζουμε στο ίδιο αντικείμενο, μιλώντας για αλλαγές γεμιστήρα, μετάπτωση από το τυφέκιο στο πιστόλι, transition, βολές με το αδύναμο χέρι, γιατί μπορεί όλοι να έχουμε ένα δυνατό χέρι, αλλά κάποια στιγμή, είτε άμα χρειαστεί να μεταφέρουμε ένα τραυματία ή να ανέβουμε μια σκάλα, μπορεί να αναγκαστούμε να πιάσουμε το όπλο μας με το αδύναμο. Και φυσικά, βολές προς τα πλευρά και προς τα πίσω, γιατί ο εχθρός, όπως ξέρουμε όλοι, δεν βρίσκεται πάντα μπροστά. Ο κατοικημένος τόπος είναι επειδή μέχρι 360 μοιρών. Δεν υπάρχει γραμμή ποτ. Και ο εχθρός είναι από εκεί και μετά. Είναι γύρω μας. Όλα αυτά καταλήγουν έτσι ώστε ο μαχητής να μπορεί να κάνει με ακρίβεια βολές εγκινήσεις. Αυτό είναι το επιδιωκόμενο τελικό αποτέλεσμα. Περνάμε στις τακτικές ομάδες, δηλαδή από το ατομικό πάμε στο ομαδικό κομμάτι. Έχουμε τεχνικές εισόδους σε δωμάτιο, διαρρήξεις πυρών, κίνηση διάδρομο ή κλιμακοστάσεως, κάνει δηλαδή σπιτιού, και χρήση βαλιστικής ασπίδας. Όλες αυτές εδώ είναι τεχνικές τις οποίες αναγκαιούν στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον και όπως έδειξαν και πρόσφατα και επιχειρήσεις στη Συρία που ακόμα μένονται, είναι απαραίτητες. Καταλήγουμε βέβαια στις τακτικές μεγαλύτερων κλιμακίων, όσον αφορά δηλαδή την τακτική συγκρότηση αυτών των κλιμακίων, κίνηση προς το στόχο και καλύπτουμε κάποια άλλα αντικείμενα όπως η επίθεση σε όχημα,
νιοψίες και φυσικά ένα κεφάλαιο το έχουμε αφιερώσει στη διαχείριση κινδύνου. Συνεχίζουμε.